ποντίκια και οι νυφίτσες του Εσώπου. Πόλεμος μεγάλος είχε ξεσπάσει ανάμεσα στα ποντίκια και τις νυφίτσες. Πάντα όμως νικούσαν οι νυφίτσες. Έτσι μεγαλύτερες που ήταν από τα ποντίκια, ήταν λίγο δύσκολο να νικηθούν. Τα ποντίκια λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν συμβούλιο, να εξετάσουν την κατάσταση και να λάβουν τα μέτρα τους. «Γιατί να μας νικούν πάντα?» ρωτούσαν το ένα το άλλο. «Μα δεν έχουμε αρχηγούς, πώς να μην μας νικήσουν?» είπε κάποιο ποντίκι από το βάθος. Οι περισσότεροι ποντικοί συμφώνησαν μαζί του. Αυτή ήταν η αιτία που τους νικούσαν οι νυφίτσες. Έτσι λοιπόν, διάλεξαν 5 μεγαλόσωμους ποντικούς και τους έκαναν στρατηγούς. Αυτοί αμέσως το πήραν επάνω τους. Είπαν, «Εμείς πρέπει να ξεχωρίζουμε στη μάχη. Γι' αυτό και θα φοράμε σιδερένια κράνη με φτερά. Και θα κρεμάσουμε και χρυσά γαλόνια για να μας βλέπετε όλοι εσείς και να μας ακολουθείτε». Ύστερα λοιπόν από λίγο εμφανίστηκαν οι νυφίτσες. Οι στρατηγοί κάλεσαν τους ποντικούς και τους οδήγησαν στη μάχη. Αυτοί μπροστά και πίσω τους ο ποντικός στρατός. Οι νυφίτσες, βλέποντάς τους, έβαλαν τα γέλια με τα καμώματα των στρατηγών. Τα ποντίκια, όταν είδαν ότι οι νυφίτσες καθόλου δεν φοβήθηκαν, το έβαλαν αμέσως στα πόδια και κρύφτηκαν στις φωλιές τους. Οι στρατηγοί τους όμως, με τα βαριά τα κράνη, δεν πρόλαβαν να φύγουν και να χωθούν κι αυτοί στις φωλιές τους. Έτσι, οι νυφίτσες τους έπιασαν και τους σκότωσαν. Έπειτα από λίγο, ξανασυγκεντρώθηκαν τα ποντίκια και αποφάσισαν πως δεν χρειάζονται στρατηγούς. Γιατί κάθε φορά θα σκοτώνονται οι στρατηγοί και θα γλιτώνουν οι υπόλοιποι. Οι στρατηγοί πρέπει να τους οδηγούν στη νίκη και όχι να σκοτώνονται αυτοί οι πρώτοι. Ο μύθος λοιπόν αυτός θέλει να μας δείξει ότι τα αξιώματα πρέπει να τα παίρνουν οι ικανοί μόνο. Αλλιώς η καταστροφή είναι βέβαιη.